σχεδιασμός λοιπόν για την υποβρύα στο άσπρος έχει γίνει. Έχει παρουσιαστεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Έχει παρουσιαστεί στο Δημοτικό Σύμβουλο. Επαγγελματικά. Έχει γίνει από τις υπηρεσίες μας. Το master plan έχει παρουσιαστεί. Το έχω παρουσιάσει. Έχει αποκρισταλωθεί πλήρως τι χρειάζεται και τι μπορεί να γίνει σήμερα για να βελτιωθούν οι υποβρύακες συνθήκες στο άσπρος. Να ξεχωρίσουμε το χώρο κίνηση των πεζών, είτε με κατασκευές πεζοδρομίων όπως παρουσιάσαμε πρόσφατα, είτε με μικρές τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρομήσεων κάποιων συγκεκριμένων αξιών του άσπρου, του δρόμου από την πλατεία στη διασταύρωση πηγαίνοντας για παιδικού στην Αγία Κωνσταντίνου, ή με τον χαρακτηρισμό ως δρόμο νήπιας κυκλοφορίας κάποιων κεντρικών τμήματων. Όλα αυτά όμως, για να υλοποιηθούν, χρειάζονται αποφάσεις, έργα και αστυνόμαυση και θήρηση. Το τελευταίο πρέπει να συζητήσουμε εδώ. Γι' αυτό έχω καλέσει τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, τον κύριο Γιάννικο, παραγγελματή αν θέσει μπορεί να είσαι και πάνω, γιατί συγκεκριμένοι για να συζητήσουμε κάποια επιμέρους στοιχεία και να μπορέσω να έχω τη γνώμη της Επιτροπής, να τα φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο ή να τα επικοινωνήσουμε τέλος πάντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποια είναι αυτά. Αυτό που βλέπετε πίσω είναι η εικόνα που επικρατεί στο άσπρο. Την ξέρετε τώρα. Έτσι. Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα που πρέπει να αλλάξει. Μια παιχτέρα εικόνα. Η φωτογραφία δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πολλές φορές η κατάσταση ήταν χειρότερη. Σήμερα που έβρεχε η κατάσταση ήταν χειρότερη. Αυτό που βλέπετε πίσω είναι ένας χάρτης του κέντρου του άσπρος, στον οποίο ξεχωρίζουν οι δρόμοι της έντονης κυκλοφορίας, οι δρόμοι οι οποίοι περνάνε μέσα από το άσπρος και αποτελούν τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Αρκαδίας και είναι βαμμένα κάποια συγκεκριμένα, είναι βαμμένα κάποια συγκεκριμένα πολύγωνα. Το πολύγωνο που σήμερα είναι ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς, το πολύγωνο που βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης που παραδοσιακά υπήρχε σε σοβαρό σε ίδια περιεγγύητητα με την πλατεία, αλλά αυτοί οι λόγοι δεν τους είχαν καταστήσει ικανό να απορροφήσει κάποιο αριθμό από τα οχήματα που βρίσκονται στην πλατεία του άσπρου. Είναι ο χώρος της πλατείας, είναι ο χώρος κάποιων ευρηματικών κτηρίων, όπως το δημοτικό του κτηρίου, στο οποίο έχουν διασπαρθεί οι δημοτικές υπηρεσίες, το πνευματικό μας κέντρο, ο χώρος της εκπαίδευσης, το γήπεδο, ο χώρος της πλατείας δεύτερης εθνοσυνέλευσης. Ο καθένας βγάζει το συμπέρασμα κοιτάζοντας αυτό το χάρτη ότι αυτό που βλέπετε ως τρόπος κίνησης των οχημάτων δεν είναι ένα προϊόν σχεδιασμού. Είναι προϊόν που έχει δημιουργηθεί από την ιστορική εξέλιξη του οικισμού του άσπρου. Ο πίσω χάρτης, ο επόμενος χάρτης που βλέπετε τώρα, τι κάνει. Ξεκαθαρίζει, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει με ένα χρώμα, με αυτό το κόκκινο και λαμπιδί χρώμα, τους χώρους που απαιτούνται να αποδοθούν αποκλειστικά σε πεζούς ή κυρίως σε πεζούς, να το πω έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί, το ζητούμενο που είπα στην αρχή. Να εξασφαλιστεί ότι θα μπορούμε να περπατάμε, θα μπορεί ο καθένας να περπατά από ένα χώρο στον οποίο θα μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του και θα μπορεί να κάνει ένα περίπατο μέσα στο κέντρο του άσπρους, ώστε να ικανοποιήσει είτε λόγους αναψυχής, είτε λόγους επίσκεψης, είτε λόγους χρήσης διοικητικών και δημόσιων υπηρεσιών, είτε λόγους χρήσης εμπορικών υπηρεσιών και εμπορικής λειτουργίας. Αυτοί οι χώροι είναι χώροι που δημιουργούνται εκατέρωθεν τον κεντρικό δρόμο. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει με οποιοδήποτε τρόπο μια σαφής διαφοροποίηση επί των οδικών αξών του άσπρου, του χώρου στον οποίο μπορούν να κινούνται τα οχήματα, του τρόπου με τον οποίο μπορούν να κινούνται αυτά τα οχήματα και του χώρου που υποχρεωτικά δεν μπορούν να πατάνε τα οχήματα, είτε για να κινηθούν είτε για να σταθμεύσουν, γιατί είναι χώρο στον οποίο πρέπει να περπατάνε και να πατάνε εκεί πέρα οι πεζοί. Το εργαλείο με το οποίο αυτό γίνεται είναι η σήμανση, η οριζόντια και η κατακόρυφη σήμανση. Για να οργανώσεις την οριζόντια και
επισήμανε σε αναγκητισμό, κάνει μια κυκλοφορική μελέτη. Με αυτή την κυκλοφορική μελέτη υλοποιείς τους στόχους που έχεις βάλει. Οι στόχοι δεν είναι άλλοι, ξαναείπα, παρά η απρόσκοπτη και ασφαλής κίνηση των πεζών μέσα στο άστρο. Και η επίλυση του ζητήματος που υπάρχει, του τεράστιου κυκλοφοριακού θέματος που υπάρχει στον δρόμο, ξαναλέω, από πλατεία μέχρι τη διασταύρωση της Αγίου Κωνσταντίνου. Και αυτό το κάνεις θεσμοθετώντας μια κυκλοφοριακή μελέτη. Τέτοια μελέτη έχει συνταχθεί, ξαναλέω, στην τεχνική μας υπηρεσία. Μπορεί να οδεύσει προς θεσμοθέτηση σύμφωνα με τους κανόνες και τους νόμους του κράτους. Όμως, η απουσία μιας τέτοιας ενιαίας κυκλοφοριακής μελέτης δεν είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργείται το χάος που βιώνουμε σήμερα όλοι γύρω μας. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ένας συγκεκριμένος νόμος του κράτους, ο οποίος έχει εκτός από τον τεράστιο όγκο των προδιαγραφών των κυκλοφοριακών μελετών, έχει κάποιους γενικούς όρους. Μόνο και μόνο εφαρμόζοντας τους γενικούς όρους του ΚΟΚ, θα μπορούσαμε να πετύχουμε σημαντικότατη βελτίωση πάνω στην καθημερινότητα που βιώνουμε στην κυκλοφορία σήμερα. Αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησης που κάναμε εδώ πριν. Γι' αυτό υπάρχει παρόν ο αστυνόμος, ο κ. Γιαννίκος, στον οποίο ο οποίος είναι απαραίτητος συνομιλητής για να μπορέσουμε να λύσουμε μια σειρά από ζητήματα. Εγώ λοιπόν σήμερα καταθέτω την παρακάτω πρόταση και την προσήγηση σε εσάς και στον αστυνομικό για την τυποποίηση της αστυνόμευσης μέσα στους χώρους που φαίνονται στο πίσω χάρτη, μπορεί ή δεν μπορεί να βελτιώσει την αισθητή της κυκλοφορίας. Η άποψή μου ότι μπορεί. Με την αρχή εφαρμογή των γενικών κανόνων, τότε μπορεί η αστυνομία, τα όργανα που περιφέρονται πάρα πολλές φορές και κυκλοφορούν μέσα από τους δρόμους, όντως με τα δικά τους προβλήματα, με τις δικές τους τις λειτουργίες και με τα δικά τους ζητήματα που πάρα πολλά θα είναι και πολύ περισσότερο ίσως από την κυκλοφορία, με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθούν από το Δήμο, ώστε να εφαρμόσουν τους γενικούς κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας μέσα στο άστρο. Ο Δήμος μπορεί να εξασφαλίσει μια μορφή οδηγού προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος μπορεί, κάνοντας χρήσεις συγκεκριμένης διαγράμμισης, να ξεκαθαρίσει τους χώρους στους οποίους κινούνται τα οχήματα και τους χώρους στους οποίους δεν μπορούν να κινούνται τα οχήματα. Αυτό που θα πρέπει σε συνεννόηση με την αστυνομία να καταφέρουμε είναι να επιβάλλονται συνεχώς όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να επιβάλλονται όταν κάποιος καταπατά αυτόν τον χώρο. Και αυτό να το κάνουμε έχοντας δώσει όλη τη δημοσιότητα και έχοντας βεβαιωθεί πια ότι όλοι γνωρίζουν ότι το να αφήνεις το αυτοκίνητο σου πάνω στον χώρο που είναι για τους πεζούς είναι λόγος να πληρώσεις χρήση. Είναι λόγος να έχεις πληρώσει. Γιατί εκείνη τη στιγμή καταπατάς χώρο από πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους και μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχει η φυσική επιλογή που γεννά παιδιά που έχουν κυκλοφοριακή αγωγή. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνεται αυτό. Σε όλα τα μέρη του κόσμου που επισκεπτόμαστε και ακολουθούμε διαφορετικές συνήθειες γύρω από την οδήγησή μας και από την στάθμευσή μας, κάνουμε απλώς ένα πράγμα. Πειθαρχούμε στους νόμους. Είμαι σίγουρος ότι με την αντίστοιχη συνείδηση του καθενός μας όταν οδηγούμε στο άστρο, μπορούμε να λύσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από τα κυκλοφοριακά προβλήματα που βιώνουμε κάθε μέρα, χωρίς καν κυκλοφοριακές μελέτες, χωρίς καν νέες οριζόντιες και κατακόρυφες συμμάχησης, χωρίς καν νέα έργα. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να βγάλουμε όλοι ένα μήνυμα ότι δεν είναι κακό να σου χειράει ο αστυνομικός, δεν είναι κακό να σου δίνει κρίση και κανείς δεν θα είναι ελαστικός πια από εδώ και πέρα σε αυτό. Γιατί το πρώτο πράγμα είναι να περπατάμε τα παιδιά μας με ασφάλεια στον δρόμο και όχι να μπορούμε να παρακάνουμε και να πίνουμε καφέ στην πλατεία του άστρου.